Συζητούμε σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προσφυγή του Δήμου Δωρίδας για το φράγμα του Μόρνου. Έχουν περάσει σχεδόν 4 δεκαετίες, χωρίς αντισυμπηθικά ωφέλη για την ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή να το συζητήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο να συνδράμουμε και εμείς ως ευρωβουλευτές και να συντονίσουμε δυνάμεις με την ελληνική πολιτεία, επιτέλους ένα κομμάτι της προσθέμενης αξίας για την πρωτεύουσα να μείνει και στην τοπική κοινωνία. Χρειάζονται πολλά και μεγάλα περιβαλλοντικά έργα. Σε αυτά τα έργα εμείς θα είμαστε αλληλέγγυοι, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εδώ με τα κοινοτικά προγράμματα για να γίνουν έργα που χρειάζονται τόσο πολύ στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κεφαλογιάννη για την παρέμβασή του, για την υποστήριξή του, η οποία από ό,τι βλέπουμε είναι αμέριστη. Όπως πρέπει να πω ότι και αρκετοί ευρωβουλευτές ακόμα που έχουμε δει στηρίζουν αυτή μας την προσπάθεια. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Αναφορών σήμερα για να συζητήσουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει η περιοχή μας από τα προβλήματα, τις αρνητικές συνέπειες της παρουσίας της λίμνης του Μόρνου στην περιοχή μας και να πω κοντολογής ότι ένα έργο πνοής για την πατρίδα μας, η ίδρυυση της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής έχει καταστεί ταφόπλακα για τον Δήμο το δικό μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ να ζητήσουμε τη βοήθεια και των οργάνων και σήμερα της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια προσπάθεια την οποία θα συνεχίσουμε και θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεν επιδιώκουμε κάποια καταδίκη της χώρας μας, επιδιώκουμε να ανοίξει ένας διάλογος της αυτοδιοίκησης με την πολιτεία, όπως γίνεται και σε τόσα άλλα θέματα, προκειμένου να επιληθούν προβλήματα και οικονομικά και αντιαναπτυξιακά που έχουν δημιουργηθεί τόσα χρόνια εκεί, κυρίως περιβαλλοντικά και νομικά ζητήματα να κλείσουν. Ένα παλιό πρόβλημα και το μεγαλύτερο που απασχολεί την περιοχή μας να πάρει επιτέλους το δρόμο για μια λύση μετά από 40 χρόνια έστω. Ποτέ δεν γίνει αργά. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλη την ελληνική αντιπροσωπεία, τους ευρωβουλευτές για την υποστήριξη στο θέμα μας αυτό και ιδιαίτερα τον κύριο Κεφαλογιάννη που είναι φίλος της περιοχής μας, έχει έρθει και άλλες φορές εκεί, το έχουμε συζητήσει και παλιότερα και αυτή τη βοήθεια, κύριε Κεφαλογιάννη, θα τη ζητήσουμε και στις επόμενες επιτροπές και στις επόμενες διεργασίες που θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας και στη διάθεσή σας και για αυτό το έργο που είναι έργο πνοής και για οτιδήποτε άλλο νομίζετε μπορούμε να συνδράμουμε με την προσπάθειά σας για την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο σήμερα και τους συνεργάτες του που ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας ενημερώσουν για τη δραστηριότητα που έχουν σε σχέση με την Επιτροπή Αναφορών ώστε να έρθει το θέμα σήμερα να έχει την καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη σημερινή συνεδρίαση, να έρθει σε δεύτερο χρόνο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι το ζήτημα του να υπάρχει μια ισχυρή περιβαλλοντική προστασία της ευρύτερης περιοχής που αφορά το φαραωνικό έργο υδροδότησης του λεκανοπεδίου. Είναι κομβικό για να έχουμε για τους πολίτες της περιοχής και την ευρύτερη περιοχή ισχυρή προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το ζητούμενό μας και εγώ προσωπικά από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ, Δήμαρχε, το επόμενο διάστημα οι προσπάθειες που κάνεις να πιάσουν τόπο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρουλάκη για την παρέμβαση, για τη βοήθεια στην προσπάθειά μας αυτή. Είναι μεγάλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή μας, κυρίως περιβαλλοντικά, είναι και οικονομικά, είναι και νομικά ζητήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Επιτροπή που είστε εσείς, κύριε Ανδρουλάκη, θα έρθει, εκτιμούμε, σε σύντομο διάστημα, καταρχήν να δούμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και εσάς προσωπικά για την αρρωγή, για τη βοήθεια σε αυτή μας την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του τόπου μας είναι ο ανεύθυνος και μακροπρόθεσμα καταστροφικός τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους υδάτινους σπόρους. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής που απειλεί να καταστήσει την Ελλάδα άνυδρη χώρα σε έναν ορίζοντα μερικών δεκαετιών. Η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό αξιοποίησης των υδάτινων πόρων με συνεκτίμηση των παράπλευρων συνεπειών στο φυσικό περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Στο σχεδιασμό αυτών πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε
και η παροχή εύλογης αντιστάθμισης όταν προκύπτουν τέτοιες δυσμενείς παράπλευρες συνέπειες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων, καθώς και μια στοιχειώδης κοινωνική ισορροπία. Ενημερωθήκαμε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα από την αντιπροσωπεία του Δήμου για την αναφορά που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Το ΚΚΕ και η ευρωκοινοβουλευτική του ομάδα στηρίζει τη διαδικασία υποβολής αυτής της αίτησης στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου και έχουμε ζητήσει να παραμείνει ανοιχτή και να διερευνηθεί σε βάθος και πιστεύουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε τα σοβαρά ζητήματα που θέτει σε σχέση με μεγάλα διαχρονικά προβλήματα που είναι συσσωρευμένα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, των αυτοαπασχολούμενων, των κτηνοτρόφων της περιοχής από τις συνέπειες του έργου του Μόρνου και πιστεύουμε ότι έχει σημασία το επόμενο διάστημα να αναδειχθούν αυτές οι πλευρές που έχουν να κάνουν με την ανακούφιση αυτών των φτωχών λαϊκών στρωμάτων της περιοχής με άμεσα μέτρα που δεν είναι μόνο υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υπόθεση και της ελληνικής κυβέρνησης και του προσανατολισμού που έχει όλα αυτά τα χρόνια που τσακίζει με τα αντεργατικά μέτρα τον λαό και ταυτόχρονα και στο επίπεδο των αναγκαίων έργων που χρειάζονται καταδικάζει τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής στην υποβάθμιση σε πολλά σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τη ζωή και με το περιβάλλον και με την προοπτική της παραμονής τους στην περιοχή. Από αυτή τη σκοπιά η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ αναδεικνύει ότι σήμερα χρειάζεται πάλι για αυτά τα λαϊκά προβλήματα σε σύγκρουση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τους σχεδιασμούς που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και θέλουν να αξιοποιήσουν με επενδυτικά σχέδια που πιστεύουμε ότι θα πλήξουν τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ το επόμενο διάστημα με τη δικιά του τοποθέτηση θα στηρίξει τα λαϊκά αιτήματα που αναδεικνύονται και μέσα από το κείμενο της αναφοράς. Είμαστε εδώ για να προωθήσουμε να τη λύση σε κάποια μεγάλα προβλήματα που έχουμε στην περιοχή μας, που έχουν να κάνουν με πολλές διαστάσεις, είναι και οικονομικής φύσης τα προβλήματα, είναι και περιβαλλοντικά τεράστια προβλήματα, είναι και νομικής φύσης τα ζητήματα που έχουμε και δεν είναι άλλα από αυτά που έχουν δημιουργηθεί από την παρουσία, την κατασκευή και λειτουργία ενός μεγάλου έργου που έχει γίνει στην περιοχή μας, στη Δωρίδα, και δεν είναι άλλο από την τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Ένα έργο που φτιάχτηκε μέσα στη δεκαετία του 70 για να ιδρευθεί η πρωτεύουσα και η ευρύτερη περιοχή και καλώς έγινε και λύθηκε το πρόβλημα μαζί με το φράγμα του Ευήνου που έγινε λίγα χρόνια αργότερα. Όμως για μας, στην περιοχή τη δικιά μας, έχουν απομείνει περιορισμοί, έχουν απομείνει προβλήματα, έχουν απομείνει δυσεπίλητα προβλήματα όσον αφορά τις υποδομές, όσον αφορά οδικά δίκτυα, γέφυρες που δεν έχουν γίνει για να μην απομονώνεται τη ορεινή μας περιοχή. Έχουν μείνει προβλήματα διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο. Δεν μπορούμε να εκτελέσουμε και να φτιάξουμε έναν βιολογικό καθαρισμό για όλους τους οικισμούς γύρω από τη λίμνη για να λυθεί μόνιμα και αυτό το πρόβλημα. Έχουν τεράστια προβλήματα με τη μη δυνατότητα καμιάς παραγωγικής δραστηριότητας ούτε στον αγροτικό τομέα, κτηνοτροφία και αλιεία και γεωργία. Ούτε στον τουριστικό τομέα, κοντά στην περιοχή και στις περιοχές από το Φράγμα και προς την εκβολή του ποταμού Μόρνου. Είναι λοιπόν μια σειρά προβλημάτων τα οποία δημιουργήθηκαν στην περιοχή μας και υφίστανται και σήμερα, από τότε μέχρι σήμερα, για 4 δεκαετίες, τα οποία δεν έχουν βρει τη λύση τους. Ζητάμε την παρέμβαση ευρωπαϊκών οργάνων και κυρίως σε πρώτο χρόνο την Επιτροπή Αναφορών, προκειμένου με μια ανοιχτή συζήτηση, ειλικρινή συζήτηση με την ελληνική κυβέρνηση, τα όργανα, τα αρμόδια, να δώσουμε λύσεις εκεί που μπορούμε να δώσουμε και μπορούν να δοθούν. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις. Θέλουμε, κύριε Κύρκο, τη βοήθειά σας, την παρέμβασή σας και στην Ευρωομάδα σας εδώ και προς την ελληνική κυβέρνηση,
προκειμένου να δρομολογήσουμε λύσεις που, ξαναλέω, υπάρχουν και να λύσουμε ένα-ένα από αυτά τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την περιοχή μας. Δεν είναι δυνατόν η περιοχή μας που δίνει το πολυτιμότερο αγαθό για το μισό πληθυσμό της χώρας μας, δεν το δεχόμαστε, να έχει καταστεί ο πιο φτωχός τόπος στην χώρα μας αυτή τη στιγμή και να μην δίνονται λύσεις. Θέλουμε τη βοήθειά σας, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ πέρα και ξεκινάμε ένα διάλογο τον οποίο θα κρατήσουμε ανοιχτό για επόμενες ενέργειές μας και θα σας κρατάμε ενήμερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να σας συναντήσουμε εδώ, να μας θέσετε αυτά τα ζητήματα που πολλά μας διαφεύγουν. Διότι εγώ ως Αθηναίος χρησιμοποιώ το αγαθό το οποίο έρχεται από την περιοχή σας, ένα τοπικό αγαθό το οποίο είναι υπερτοπικό. Πια το χρησιμοποιούμε κάτι και όπως είπατε του μισού πληθυσμού της χώρας. Και καλώς γίνεται. Το χρησιμοποιώ λοιπόν και πολύ καλώς γίνεται, διότι οι ανάγκες της πρωτεύουσας είναι τεράστιες, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι εις βάρος και να δημιουργεί προβλήματα στις περιοχές από όπου πηγάζει αυτό το αγαθό. Μπορούμε να πούμε λοιπόν πως όχι μόνο η πρωτεύουσα οφείλει για την χρήση του αγαθού, αλλά θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει αντισταθμιστικά μέτρα, διότι πραγματικά πρέπει να είμαστε γνώμονες και για το Μόρνο και για τον Ευήνο. Δεν πρέπει να ερχόσαστε εδώ για να ξεκινά ένας διάλογος με την κυβέρνηση. Πρέπει στην ελληνική κοινωνία να καταλάβουμε και στο πολιτικό σύστημα ότι ο διάλογος είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Δεν πρέπει να περνάμε από την Ευρώπη για να καταλήγουμε στο διάλογο. Δεν πρέπει μέσω της Επιτροπής Αναφορών να αναφερόμαστε και εμείς να κινητοποιούμε την Επιτροπή για να κρίνει αν μπορούν και ποια πράγματα μπορούν να γίνουν. Έπρεπε η χώρα μας να πάρει την ευθύνη από μόνη της και να δει πραγματικά ποια μέτρα, όχι θα ήταν έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 30 χρόνια ή και παραπάνω, αλλά ποια είναι αυτά που μπορούμε σήμερα να κάνουμε και πώς μπορούμε να τρέψουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί και στην δύσκολη οικονομική κρίση που περνάμε, είμαι σίγουρος πως οι δικές σας περιοχές έχουν ακόμα πιο οξυμένα τα προβλήματα που υπήρχαν σε μικρότερο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, να πω με δύο λόγια ότι είναι καθήκον μας. Χαίρομαι που μας βοηθήσατε να ενσκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Θα καταθέσουμε και εμείς δικές μας προτάσεις, μια και μας δώσετε όλα τα στοιχεία και μπορούμε να τα επεξεργαστούμε κι εμείς. Προτάσεις όμως ένα διάλογο. Δεν θα σας δώσουμε ούτε τις μαγικές λύσεις, ούτε θα πούμε στην κυβέρνηση αύριο το πρωί πατώντας ένα κουμπί μπορείς να λύσεις την υπόθεση. Αλλά ξεκινώντας το διάλογο, συμβάντας στο τραπέζι τις προτάσεις από όπου μπορούν να προέλθουν και θα μιλήσουμε φυσικά και με την πολιτική μας ομάδα να μάθουμε τις αντίστοιχες περιπτώσεις, τι λένε οι καλύτερες πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί είμαι σίγουρος το φράγμα του Μόρνου δεν είναι το πρώτο φράγμα στην Ευρώπη. Η λίμνη από ό,τι έμαθα είναι η δεύτερη σε μέγεθος. Για πόσιμο νερό. Ακριβώς. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ευρωπαϊκές απαντήσεις. Τέτοιες δεν πρέπει να έχουμε και στη χώρα μας επιτέλους. Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα στο Κοινοβούλιο είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε με τη Δημαρχιακή Αρχή Δωρίδος ώστε να μπορέσουμε να ενσκύψουμε πάνω σε ένα σημαντικό πρόβλημα. Η Αθήνα πίνει νερό από το Μόρνο, αλλά όλη η περιοχή της Δωρίδας υποφέρει για το γεγονός ότι έγινε αυτό το έργο χωρίς να υπάρχουν περιβαλλοντικές προβλέψεις και χωρίς να υπάρχουν προβλέψεις πώς θα επηρεάσει την οικονομία, την κτηνοτροφία και όλες τις πλευρές της ζωής των κατοίκων. Αυτό δεν είναι παραδεκτό. Τώρα θα κάναμε σίγουρα διαφορετικά αυτό το έργο, αλλά είναι πια καιρός, τόσα χρόνια μετά την δημιουργία του φράγματος και του φράγματος του Ευήνου, να σκύψουμε πάνω στην περιοχή, να καταθέσουμε προτάσεις και να χρησιμοποιήσουμε και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να μας δώσουν τις δυνατότητες να υλοποιήσουμε τις προτάσεις αυτές. Καμία περιοχή στην Ελλάδα, καμία περιοχή στην Ευρώπη δεν πρέπει να υποφέρει από τα έργα τα οποία γίνονται για να περνάνε, να ζουν πολύ καλύτερα άλλοι πολίτες της ίδιας χώρας. Γι' αυτό είμαστε μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια και θα καταθέσουμε πολύ σύντομα και θα στηρίξουμε όλη την προσπάθεια που γίνεται στην Επιτροπή Αναφορών και μέσω της πολιτικής μας ομάδας.